Το θέμα της ημερήσιας διάταξης, λοιπόν, είναι η λήψη απόφασης περί καταγγελίας του αριθμού πρωτοκόλλου 2786, που είναι από 23 Εντεκάτου του 2000, συμφωνητικού, μεταξύ της ΕΟΣ Κοινότητας Αναβίσου και της ΑΕΣΑ Φούρος, που αφορά στην παραχώρηση δημοτικού χώρου. Το λόγο έχει ο κύριος Κουλόπουλος, ως εντεταλμένος σύμβουλος αθλητισμού. Καλησπέρα. Ακούγομαι. Ωραία. Ακούγεστε, κύριε Κουλόπουλε. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω λέγοντας, επειδή υπάρχει μια παραφιλολογία και μια παραπληροφόρηση, ότι δεν θα υπάρχει κανένας ξεριζωμός και κανένας διωγμός των αθλητών και των αθλητριών της ΑΕΣΑΦ Κούρος. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να γίνει να τους διώξει κανείς από το σπίτι τους, και σε αυτό είμαι ξεκάθαρος. Υπάρχει ένα άλλο θέμα, το οποίο θα έπρεπε να έχει επιληθεί από το 2015. Και το οποίο αυτό θέλω να αναπτύξω. Στο κόκκινο δεν μιλάω. Υπενθυμίζω να κλείσετε τα μικρόφωνά σας. Κύριε Γκίνη, μην μιλάτε, ακούγεται. Λοιπόν, αφορά το συμφωνητικό που υπήρξε 23 Εντεκάτου του 2000 μεταξύ της ΕΟΣ Κοινότητας Αναβίσου και της ΑΕΣΑΦ Κούρος τότε, το οποίο είχε διάρκεια 15 έτη. Έχω τα αποσπάσματα, έχω ακριβώς τι έλεγε η σύμβαση αυτή και μάλιστα θα πρέπει ίσως να αναφέρω κάποια πράγματα, έτσι για να είμαστε πιο ξεκάθαροι. Λοιπόν, το συμφωνητικό είναι το εξής. Στην ανάβηση σήμερα την 23η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2000, υπογεγραμμένη Νικόλαος Χατζηρουσέας του Ιορδάνη, πρόεδρος της κοινότητας Αναβίσου τότε, κάτοικος Αναβίσου του νομού Αττικής, και ο Στυλιανός Κανελόπουλος του Ιωάννη, πρόεδρος της ΑΕΣΑΦ Κούρος και μόνιμος κάτοικος Αναβίσου του νομού Αττικής, συμφώνησαν από κοινού και απεδέχθηκαν τα εξής. Το συμφωνητικό. Πρώτον, ο πρώτος συσφαλωμένος Νικόλαος Χατζηρουσέας, πρόεδρος της κοινότητας, με την ως άνω ιδιότητά του και σε εκτέλεση της υπαρήθου 66 του 2000 αποφάσεως του Κοινοτικού Συμβουλίου της Αναβίσου, εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης των υπαρχόντων γηπέδων στην περιοχή Άγιος Παντελεήμονας Αναβίσου, πίσω από το κοινοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου, αποκλειστικά στην ΑΕΣΑΦ Κούρος, εκτάσεως 4.033 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα, περικλειόμενα από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Α του πολιτικού μηχανικού Παναγιώτη Πονηρέα, εδρεύοντας επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου αριθμός 2, ανάβησης Αττικής, για 15 χρόνια ολοκληρώνοντας την κατασκευή τους. Δεύτερον, η χρήση των εγκαταστάσεων θα γίνεται αποκλειστικά για αθλητικούς σκοπούς. Τρίτον, η αποπεράτωση των εγκαταστάσεων θα γίνει μέσα σε 5 χρόνια. Τέταρτον, οποιαδήποτε πάση της αθλητικής ιδιότητας της ΑΕΣΑΦ Κούρος, οι εν λόγω εγκαταστάσεις θα περιέλθουν στην κοινότητα Αναβίσου τότε. Πέμπτον, προτεραιότητα γύμνασης θα έχουν τα παιδιά της περιοχής της Αναβίσου, εφόσον είναι μέλη της ΑΕΣΑΦ Κούρος. Η κοινότητα θα έχει δικαίωμα χρήσης τους κατόπιν συνεννοήσεως με την ΑΕΣΑΦ Κούρος. Έκτον, σε περίπτωση κατασκευής αθλητικών έργων από την κοινότητα, οι ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις θα ενσωματωθούν και θα βελτιωθούν περαιτέρω, και δεν θα πάψει να γίνεται η χρήση τους από την ΑΕΣΑΦ Κούρος για το χρονικό διάστημα που έχει συμφωνηθεί και θα κάνει χρήση των εγκαταστάσεων που θα έχει κατασκευάσει η ΑΕΣΑΦ Κούρος. Έβδομον, απαγορεύεται η παραχώρηση της χρήσης μετά η άνευ ανταλλάγματος των ως άνω εγκαταστάσεων σε οποιοδήποτε τρίτο. Όγδο, το διαδικαστικό μέρος κατασκευής και αποπεράτησης των έργων αναλαμβάνει η ΑΕΣΑΦ Κούρος, σύμφωνα με τα όσα ο νόμος ορίζει. Και τελευταίο ένατον, η παραχώρηση της χρήσης των υπαρχόντων γηπέδων αρχίζει από την 23η Νοεμβρίου του 2000 και λήγει την 23η Νοεμβρίου του 2015. Το παρόν συμφωνητικό διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό. Λοιπόν, αυτό ήταν το συμφωνητικό που είχε γίνει τότε. Ερχόμαστε το 2015, το 23 Νοεμβρίου. Τότε, ως όφιλη προηγούμενη διοίκηση του Δήμου, δεν παρενέβη. Δεν έκανε τις κινήσεις κατάλληλες, έτσι ώστε οι αθλητικές εγκαταστάσεις της ΑΕΣΑΦ Κούρος, οι αθλητικές εγκαταστάσεις Κυριάκος Κόταρης πλέον, να περιέλθουν στο Δήμο. Η κυριότητα να περιέλθει στο Δήμο. Με αποτέλεσμα
Όπως λέει ο πρόεδρος της ΑΕΣΑΦ Κούρος, ο κύριος Σπυρίδης, σε κάποιο από αυτά τα πολλά που μας έχει στείλει στο Δήμο, να λέει: το συμφωνητικό παραχώρηση, το οποίο έληξε το έτος 2015, μετατράπηκε σε αορίστου χρόνου, αφού η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν επιθυμούσε την καταγγελία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΕΣΑΦ Κούρος αποτελούσε ένα μεγάλο και υγιές σωματείο που εκπλήρωνε στο έπακρο τους σκοπούς και τους στόχους του καταστατικού ίδρυσής της. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε το εξής πολύ απλό. Αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες μέχρι το 2015 τις έχει κατά αποκλειστικότητα η ΑΕΣΑΦ Κούρος, από τις 23 Νοεμβρίου του 2015 οι αθλητικές εγκαταστάσεις αυτές έπρεπε να περάσουν στο Δήμο, η κυριότητα στο Δήμο. Γιατί? Είναι πολύ απλό. Θα σας το εξηγήσω πάρα πολύ απλά. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις αυτές που γίνανε από την ΑΕΣΑΦ Κούρος έχουν γίνει σε οικόπεδο, σε έκταση του Δήμου, της πρώην κοινότητας Σαραβίσου. Και λέω Δήμο Σαρονικός τώρα πλέον, γιατί ξέρετε με τον Καλλικράτη, με τη συνένωση, όλα γίνανε Σαρονικός. Για φανταστείτε τώρα εμένα να μου δώσει κάποιος, να μου δώσει ο Δήμος, να ζητήσει από το Δήμο μια έκταση, να χτίσω το σπίτι μου, έτσι, και μετά να γυρίσω να πω ότι ξέρετε το σπίτι είναι δικό μου, η έκταση είναι δική μου. Κάτι δεν πάει καλά σε αυτό. Θέλω να συμπληρώσω ότι για ένα χρόνο όσο ασκούμε τα καθήκοντά μας μέχρι τώρα και προς τη μήνυση η Αθλητική Επιτροπή, και ευχαριστώ πάρα πολύ τα μέλη της, γιατί κάνανε πάρα πολύ, πάρα πολύ καλή δουλειά, τρέξανε παντού, ψάξανε, βρήκανε. Ήρθανε. Όχι, δεν έχει τίποτα από κάτω. Λοιπόν, ήρθανε στις 13 Σεπτέμβρη του 2020 να καταλήξουν... Καλησπέρα, συγγνώμη, με ακούτε? Ακριβή, σε ακούμε, ναι. Συγγνώμη. Κυρία Γκούμα, αν έχετε την καλοσύνη, κλείστε το μικρόφωνο σας. Γιατί ακούμε ό,τι λέτε, ναι. Κυρία Πρόεδρε, και εμένα με ακούτε? Βεβαίως, σας ακούω και εσάς, κύριε Χαρίτη. Λοιπόν, θα πρέπει να διαβάσω το πρόγραμμα της Αθλητικής Επιτροπής, γιατί στο οποίο αναφέρεται ένα ιστορικό του χρόνου του οποίου που πέρασε. Γιατί, επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά, έχει ακουστεί και το γεγονός ότι ουδέποτε κλήθηκε ο Κούρος ή η διοίκηση του Κούρου για συνεννόηση ή για συνομιλία. Λοιπόν, διαβάζω λοιπόν. Καθεστώς λειτουργίας δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων στην κοινότητα Αναβίσου, περιοχή Αγίου Παντελήμωνα, κλειστό δημοτικό γυμναστήριο και Κυγεία Κοσκόταρης, ανοιχτά γήπεδα τέννις. Σύμφωνα με την ΙΠΑΡΗ 35/4/2019, απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Αριστόδικου, του Δήμου Σαλονικού, βασίστηκε η συγκρότηση αρμόδιας Αθλητικής Επιτροπής. Τα αφήνω αυτά. Και πάω τώρα στο ιστορικό. Η Αθλητική Επιτροπή ήταν αρμόδια και είναι αρμόδια για θέματα λειτουργίας των σωματείων όσον αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Κάναμε πάρα πολλές συναντήσεις, και στα οποία διαπιστώθηκαν και βασικά προβλήματα που υπήρχαν σε ελλείψεις και νομοποίηση στη χρήση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. Είναι γεγονός ότι τα περισσότερα των σωματείων αντιμετώπισαν με διάθεση συνεργασίας τη νέα αυτή πολιτική στον τομέα του αθλητισμού. Εξαίρεση μοναδική αποτέλεσε και αποτελεί το αθλητικό σωματείο ΑΕΣΑΦ Κούρος, για τους λόγους που αναλύονται καλύτερο. Η πρώτη έγγραφη ειδοποίηση προς το σωματείο απεστάλλει την 6η 12η του 2019 και όρισε σαν ημέρα συνάντηση στο Δημαρχείο Σαρονικού την 4η 18η 12η του 2019 και ώρα 8.30. Η συνάντηση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, γιατί μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου του Αριστόδικου και Ενταλμένου Συμβούλου Αθλητισμού, εμού δηλαδή, με τον Πρόεδρο της ΑΕΣΑΦ Κούρος, τον κύριο Σπυρίδη, γνωστοποιήθηκε το mail του σωματείου στο οποίο είχε αποσταλεί η ειδοποίηση δεν λειτουργούσε. Ως εκ τούτου απεστάλλει νέα ειδοποίηση στις 19 12 του 2019 στο δηλωθέν νέο email που όρισε τη συνάντηση τη Δευτέρα 23 12 και ώρα 2 στο Δημαρχείο. 23 12 προπαραμονή Χριστουγέννων. Πράγματι, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την παραπάνω ημέρα και ώρα στο γραφείο του Δημάρχου. Σε αυτή παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος του Αριστόδικου, η Επιτροπή Αθλητισμού, ο κ. Αναγνωσταράς, η κ. Θωμά, ο κ. Τρενταφυλόπουλος και ο κ. Τσουκαλάς. Και τετραμενής αντιπροσωπεία της διοίκησης σωματείου ΑΕΣΑΦ Κούρος, ο πρόεδρος ο κ. Σπυρίδης και τα μέλη κ. Γελαδάκης, κ. Παρθενίου και κ. Τρενταφυλόπουλος. Η συζήτηση άρχισε με ύφος αριστικό, υποτιμητικό και προσβλητικό. Εκ μέρους του Προέδρου του Σωματείου της ΑΕΣΑΦ Κούρος προς εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής. Χωρίς μάλιστα ιδιαίτερο λόγο, αφού η συζήτηση είχε το χαρακτήρα της ενημέρωσης.
όπως άλλωστε είχε συμβεί στην αρχή που είχαν προηγηθεί με τα υπόλοιπα σωματεία. Ο πρόεδρος Σαϊσάφ Κούρος εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του λέγοντας: «Έπρεπε να μας είχατε γνωρίσει την ατζέντα της συζήτησης και να είχατε ρωτήσει για την ιστορία του σωματείου μας». Απευθυνόμενος δε στα μέλη της Αθλητικής Επιτροπής, είπε: «Ποιοι είστε εσείς, τι γνωρίζετε από αθλητισμό και από διοίκηση σωματείου?». Προσπαθώντας να επιβάλλει τους δικούς του όρους στη διεξαγωγή της συζήτησης, παρουσίασε ένα δισέλιδο έγγραφο αιτημάτων με 10 όρους και γενικές παρατηρήσεις. Είναι στη διάθεσή μας εδώ, αν θέλετε, όποιος θέλει να το διαβάσω. Που έθετε και κατόπιν αρχή συζήτηση των θεμάτων. Έθετε όρους ο κ. Σπυρίδης. Φυσικά υπήρξε άρνηση, γιατί δεν είναι δυνατόν το κάθε σωματείο να θέτει όρους προκειμένου να συζητήσει με τη Δημοτική Αρχή και μάλιστα κάνοντας χρήση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, των οποίων αμφισβητεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης. Αμφισβήτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώς. Η πλευρά του Δήμου επισήμανε στον πρόεδρο Σαϊσάφ Κούρος ότι το κύριο πρόβλημα είναι η αποκλειστική χρήση από το σωματείο τόσο του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Κυριάκου Σκόταρης, όσο και των παραπλεύρων κειμένων ανοιχτών γηπέδων τένις, πρόβλημα το οποίο στερεί τη δυνατότητα άθλησης σε άλλα σωματεία. Τονίστηκε δε ιδιαίτερα το σωματείο θα εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τις αθλητικές εγκαταστάσεις, όχι όμως κατά αποκλειστικότητα. Ο πρόεδρος του σωματείου ήταν τελείως αρνητικός σε αυτό το ενδεχόμενο. Πρέπει να τονιστεί η ελάχιστη συμμετοχή στη συζήτηση του μέλους κ. Γελαδάκη και η απλή ακρόαση χωρίς διατύπωση γνώμης υπέρ ή κατά των λεγόμενων από τον πρόεδρο κ. Σπυρίδη, των άλλων δύο μελών του Συμβουλίου. Αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι οι δύο τελευταίοι είναι υπάλληλοι του Δήμου Σαλονικού. Η συζήτηση πλέον μετά την αδιάλεκτη χειριστική στάση του κ. Σπυρίδη έληξε με την επισήμανση ο πλευράς κ. Δημάρχου ότι το θέμα θα ακολουθεί στην νομική οδό. Την επόμενη μέρα, παραμονή Χριστουγέννων, απεστάλλει στο Δήμο το δισέλιδο έγγραφο αιτημάτων με τους όρους και τις παρατηρήσεις, το οποίο είχε παρουσιάσει την προηγούμενη μέρα ο πρόεδρος κ. Σπυρίδης στη συνάντηση. Σημαντικό ενδιαφέρον έχει αναφορά στο ιστορικό παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ναυτίσεων είχε παραχωρήσει το έτος 2000 έκταση και τα υπάρχουν τότε γήποδα για 15 έτη. Δηλαδή μέχρι το έτος 2015 προς χρήση στο σωματείο ΑΕΣΑΦ Κούρος, το οποίο θα ανελάμβανε την υποχρέωση αποπεράτωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων εντός 5 ετών. Όπως έλεγε το συμφωνητικό μεταξύ της κοινότητας και της ΑΕΣΑΦ Κούρος. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, η παραχώρηση χρήσης έληξε το 2015. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ιδιαίτερα η δήλωση του κ. Σπυρίδη ότι η σύμβαση παραχώρησης έχει μετατραπεί σε αορίστου χρόνου, αφού η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν επιθυμούσε την καταγγελία, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αϊσάφ Κούρος, αυτό που είπαμε. Είναι δυνατόν ο ισχυρισμός αυτός να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα? Δηλαδή, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή σκοπίμως δεν έκανε κάποια ενέργεια να απολέσει δημοτική αθλητική εγκατάσταση? Και αυτό λόγω του χαρακτηρισμού του σωματείου ως υγιούς. Τα υπόλοιπα αθλητικά σωματεία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Σαλονικού δεν χαρακτηρίζονται ως υγιεί. Ας αναφερθούν όμως και κάποιοι από τους όρους που θέτει ο κ. Σπυρίδης και συγκεκριμένα. Α. Δεν έχει αντίρρηση να χαρακτηριστεί το Δημοτικό Γυμναστήριο ως Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο ΑΕΣΑΦ Κούρος. Τα Δημοτικά Γυμναστήρια όμως δεν λαμβάνουν το όνομα των σωματείων που φιλοξενούν. Ένα είναι το όνομά τους, το όνομα της εν λόγω αθλητικής εγκατάστασης. Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Κυριάκος Σκόταρης. Β. Οι δαπάνες καθαριότητας και γραμματιακής υποστήριξης θα βαρύνουν το Δήμο. Δηλαδή, τα σωματεία θα προσλαμβάνουν υπαλλήλους για τη γραμματεία τους και θα τους πληρώνει ο Δήμος. Η απασχόληση προσωπικού στη γραμματεία κάθε σωματείου είναι επιλογή του σωματείου και η δαπάνη για τις υπηρεσίες προσφέρει είναι υποχρέωση του σωματείου. Γ. Απαιτεί να αναλυθεί από το Δήμο η υποχρέωση εξόπλησης ποσού 100.000 ευρώ σε εργολάβο κατασκευαστή, τον οποίο σύμφωνα με όσα αναφέρει έχει επιδικαστεί σε βάρος του σωματείου της ΑΕΣΑΦ Κούρος και το οποίο εκβιαστικά ισχυρίζεται ότι θα διεκδικήσει ο εργολάβος από το Δήμο σε περίπτωση που περιέλθει σε αυτόν, στο Δήμο δηλαδή. Και γιατί ο εργολάβος τόσο καιρό δεν το απαιτεί? Τέλος, επισημαίνεται στην ενότητα του εγγράφου γενικές παρατηρήσεις η διατυπωθήσα φράση: «Δυστυχώς και το έγγραφο μας κοινοποιήθηκε για συνάντηση, μόνο χαρακτήρα γόνιμης και ειλικρινού συνεργασίας δεν είχε». Τι περιεχόμενο είχε το έγγραφο που είχαμε στείλει εμείς προς τον ΑΕΣΑΦ Κούρο? Ακούστε, ότι στα πλαίσια των ενημερωτικών συναντήσεων που πραγματοποιούνται με τα αθλητικά σωματεία, καλείται η ΑΕΣΑΦ Κούρος, προσκομίζοντας καταστατικό λειτουργία σωματείου, πρακτικό σύνθεση του ΔΣ και εβδομαδιαίο πρόγραμμα προπονήσεων και αγώνων. Στη συνάντηση δε αυτή θα γινόταν ενημέρωση για τους κανόνες
που θα διέπουν τη λειτουργία των κλειστών και ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου. Ακολούθησε συνέντευξη του κ. Σπυρίδη στην ιστοσελίδα Παράκτιος, η οποία δημοσιεύτηκε την 20η Φεβρουαρίου του 2020. Σε αυτήν επαναλαμβάνονται το προαναφερθέντα με κάποιες επιπλέον προσθήκες συγκεκριμένα. Οι σχέσεις των σωματείων είναι άριστες. Οι παίκτες της Αρονίδας έχουν έρθει στον κούρο. Πώς δικαιολογείται τότε η αποστολή εγγράφου με αριθμό πρωτοκόλλου 888 κάθετος 31/5 του 2017 από τον τότε καινή πρόεδρο του ΝΟΣ Αρονίδας, κ. Βόγκολη, προς τον Δήμο Σαρονικού, με τον οποίο πληροφορούσε, υπάρχει αυτό το έγγραφο. Ότι μετά από προτροπή του τότε Δημάρχου, όταν συναντήθηκε με τον αντίστοιχο πρόεδρο της ΕΣΑΦ Κούρος, του ζητήθηκε το ποσό των 30 ευρώ για κάθε ώρα παραχώρησης του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου. Αυτό όμως αντιβαίνει στους όρους της με αριθμό 66 κάθετος 17 δεκάτου 2000 απόφαση της κοινότητας Αναβίσου. Αυτά που διαβάσαμε δηλαδή. Απαγορεύεται η παραχώρηση της χρήσης μετά η άνευ ανταλλάγματος των ως άνω εγκαταστάσεων σε οποιοδήποτε τρίτον. Καθώς... Βουλόπουλε, συγγνώμη, αλλά συντομεύεται λίγο έτσι, γιατί μάλιστα. Έχουμε απλώς. Ωραία. Λοιπόν. Με διακόψατε τώρα. Εν πάση τόση, είναι το πόρισμα της Αρτικής Επιτροπής. Λοιπόν, από εκεί πέρα, με τον κύριο Σπυρίδη, έχουμε μιλήσει και άλλες φορές. Τον έχουμε καλέσει και άλλες φορές, αλλά ο κύριος Σπυρίδης δεν έχει έρθει. Έχει αρνηθεί να έρθει. Θυμάμαι τον Ιούνιο, τότε που ξεκινήσαν οι διαδικασίες, ξέρετε, της έναρξης των αθλητικών εγκαταστάσεων, των κλειστών, λόγω COVID-19 με τα πρωτόκολλα υγείας και αυτά, είχε καλεστεί μαζί με τον κύριο Δούρο και μαζί με τον κύριο Μουστάκη, του ΑΟΛ και του ΓΑΣΚ αντίστοιχα. Οι δύο πρόεδροι ήρθανε. Ο κύριος Σπυρίδης δεν ήρθε ποτέ. Ο κύριος Σπυρίδης μας αποχαιρέτησε και μας είπε ότι πάει διακοπές. Κλείνει το κλειστό γυμναστήριο και πάει διακοπές. Και θα επανέλθει τέλη Σεπτεμβρίου. Σε επιπλέον έγγραφο το οποίο του έγινε και του ζητήθηκε μάλιστα η συμβολή του όσον αφορά στο να παράσει κάποιες ώρες για κάποιο σωματείο, για συγκεκριμένο σωματείο, η απάντησή του ήταν πάλι η ίδια, ότι λείπει σε διακοπές και ότι μετά από 15 Σεπτεμβρίου που θα γυρίσει στο Διοικητικό Συμβούλιο, τότε ενδεχομένως να γίνει αυτή η συνάντηση. Επανειλημμένως και επαναλαμβανόμενα έχουν γίνει εκκλήσεις για συνάντηση και συνεννόηση με τον κύριο Σπυρίδη, τον πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΣΑΦ Κούρος. Όλες πέσανε στο κενό. Οπότε θέλω να καταλήξω. Εδώ που φτάσαμε, ο μόνος υπεύθυνος είναι ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΣΑΦ Κούρος. Υπάρχει αμφισβήτηση της ιδιοκτησίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Κυριάκου Σκόταρης. Από το 2015, από τις 23 Νοεμβρίου, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, οι συγκεκριμένες, έχουν περιέλθει στη δικαιοδοσία του Δήμου. Αυτό ο κύριος Σπυρίδης και το Διοικητικό του Συμβούλιο δεν το δέχονται. Γι' αυτό, μετά από πολλές προσπάθειες, μετά από πολλές αγωνίες, μετά από πολλά, γιατί υπήρξαν και άλλες ενέργειες από τον κύριο Σπυρίδη, να πάει στο αστυνομικό τμήμα να με καταγγείλει και άλλα πολλά, φτάσαμε σε αυτή την απόφαση. Στην απόφαση ότι θα πρέπει να καταγγελθεί η σύμβαση παραχώρησης η οποία έχει λήξει από τις 23 Νοεμβρίου του 2015, αλλά την οποία όμως δεν δέχεται ο κύριος Σπυρίδης και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΣΑΦ Κούρος. Αυτά προς το παρόν, θα επανέλθω άμα χρειαστεί.